Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη, να μην πω ενθουσιασμένη, από την προσέλευση όλων αυτών που βρίσκονται σήμερα εδώ, που δεν είναι μόνο οι μαθητές, οι σπουδαστές, αλλά είναι και οι ίδιοι επαγγελματίες τουρισμού, άνθρωποι δηλαδή που έχουν ήδη επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό. Η περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται δίπλα στο Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας από την πρώτη στιγμή. Ολοκληρώθηκαν 2 χρόνια. Έχουμε το 5ο Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας και θεωρούμε ότι ήρθε η ώρα να ανοίξει ακόμα περισσότερο τα φτερά του. Όπως ξέρετε, ήδη έχει γίνει ένα σχολείο τουρισμού στο Ναύπλιο και ανακοίνωσα πριν από λίγο ότι 3 περιφέρειες της χώρας ενδιαφέρονται να πάει εκεί το Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας και να δώσει την δική του τεχνογνωσία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Είναι μια προσπάθεια που μπορεί να συσπηρώνει υγιείς δυνάμεις, είναι μια προσπάθεια που δείχνει ότι όταν θέλουμε μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μην ξεχνάτε ότι 2-3 άνθρωποι κάποια στιγμή μέσα στην κρίση αποφάσισαν να πάρουν οι ίδιοι την τύχη τους στα χέρια τους, ξεκίνησαν αυτά τα πολύ σημαντικά σεμινάρια και φτάσαμε σήμερα στο σημείο οι μεγαλύτεροι, οι άνθρωποι που ασχολούνται ιδιαίτερα με τον τουρισμό, καθηγητές πανεπιστημίου, ο κύριος Νόηλ Ιωσηφίδης, να είναι εδώ και να μιλούν στο Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας. Μια εθελοντική προσπάθεια. Μία προσπάθεια που βασίζεται στο πείσμα, στη θέληση, στη σκληρή δουλειά και πάνω απ' όλα στο όραμα και την ελπίδα. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία του Σχολείου Τουρισμού Καλαμάτας. Αυτοί όμως είναι και οι βασικοί άξονες της πολιτικής της περιφέρειας Πελοποννήσου και του κυρίου Τατούλη. Άρα λοιπόν για μας το Σχολείο Τουρισμού είναι μία ζωντανή απόδειξη πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η πρώτη μέρα του 5ου Σχολείου Τουρισμού, Δευτέρα 31 Οκτωβρίου, πραγματικά. Η αίθουσα, το κατάμεστη νομίζω τα περιγράφει όλα, είχαμε απίστευτο αριθμό ορθίων. Λυπούμαστε που δεν μπορέσαμε να έχουμε μεγαλύτερη αίθουσα στη διάθεσή μας. Ίσως πρέπει πλέον να σκεφτόμαστε ότι δεν μας χωράει το συνεδριακό του Elite, πρέπει να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερο χώρο. Πραγματικά είναι πολύ συγκινητική η απόκριση του κόσμου, όλων αυτών που ήρθαν από κάθε γωνιά της Πελοποννήσου, της Αθήνας. Οι ομιλητές εξαιρετικοί, ονόματα μεγάλα. Ένα διεθνές πλέον σχολείο τουρισμού Καλαμάτας με ομιλητές που έχουν έρθει από την Αγγλία, από τη Σουηδία και από την Κύπρο. Πραγματικά αποτελεί μεγάλη τιμή για μας, μεγάλη τιμή για όλους αυτούς που παρακολουθούν σήμερα αυτή τη διοργάνωση. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που το είχαμε διαγνώσει, το είδαμε πρώτη φορά και νομίζω σε αυτό ανταποκριθήκαμε. Χωρίς να υπάρχει αυτή η δίψα, ειδικά από τους νέους ανθρώπους, κυρίως από τους νέους ανθρώπους, αλλά το είπατε, αλλά βέβαια και από πολύ πιο έμπειρους συναδέλφους μας που είναι χρόνια στο επάγγελμα, δεν θα υπήρχε ανάγκη για το Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας. Νομίζω αυτή την ανάγκη έρχεται να καλύψει. Μας δημιουργεί βέβαια και τεράστια ευθύνη ταυτόχρονα, μας δημιουργεί ένα αίσθημα στο να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους και κάθε φορά να φροντίζουμε ώστε να δίνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι που να καλύπτει νέες ανάγκες που δημιουργούνται ή να έρχεται να συμπληρώσει παλιότερες γνώσεις και νοοτροπίες. Και τέλος βλέπουμε ότι φέτος είναι πιο επίσημη, θα το έλεγα έτσι, η υποστήριξη και από την πολιτεία, από την περιφέρεια, από το ξενοδοχειακό. Ναι. Πραγματικά, μεγαλώντας το Σχολείο Τουρισμού, μεταδίδοντας το μήνυμά του πλέον σε όλη την Ελλάδα, είναι φυσιολογικό νομίζω οι φορείς να έρχονται να το αγκαλιάσουν μόνοι τους. Αυτό πραγματικά είναι κάτι που δεν το είχαμε σκεφτεί από την πρώτη στιγμή, όμως έρχονται. Ουσιαστικά αυτή μας δίνει ακόμη ένα μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης ώστε να μπορέσουμε αυτή την στήριξη που μας δίνουν, αυτή την επισημοποίηση πλέον αυτή της διοργάνωσης, να μπορέσουμε να τα απολυμόμαστε ακόμη καλύτερα και βέβαια να σκεφτούμε λιγάκι πλέον τα επόμενα βήματα του Σχολείου Τουρισμού Καλαμάτας, να δούμε πού μπορεί να πάει, πώς μπορεί να βοηθήσει ακόμη περισσότερο. Έχω την αίσθηση ότι εμείς που έχουμε και την ευθύνη αυτού του τόπου στα διάφορα επίπεδα, άλλο περισσότερο, άλλο λιγότερο. Όσο κανένα μεγάλο λόγιο. Δεν έχουμε κάνει αυτό το οποίο έπρεπε και πρέπει να κάνουμε ούτε στο επίπεδο του προγραμματισμού, ούτε στο επίπεδο του να έχει διάρκεια η τουριστική άνθηση και η τουριστική ανάπτυξη. Έχουμε σοβαρά προβλήματα εδώ. Με πρώτο το αεροδρόμιο μας, είδα την τελευταία ανακοίνωση του Επιμελητηρίου, το δικό μας δίκτυο, ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, όπου πρέπει με ορθολογισμό και σωστή αξιοποίηση των πόρων να υποστηρίξουμε προσπάθειες που πράγματι αναλαμβάνονται από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν φτάνει μόνο το μελάκι και ο αγώνας των εργαζομένων, στα ξενοδοχεία, στους χώρους εστίασης, των ξενοδόχων. Πρέπει και σε ένα κεντρικό επίπεδο να υπάρξουν οι προγραμματισμοί και οι δράσεις εκείνες οι οποίοι θα βοηθήσουν να έχουμε μακρόχρονο αποτελέσμα. Καταρχάς, θέλω να πω ότι ο τουρισμός στον τόπο μας πρέπει να στηριχθεί καταλλήλως, γιατί ειδικά στη Μεσσηνία υπάρχουν πάρα πολλές προοπτικές ώστε να εξελιχθεί κατάλληλα
Και πιστεύω ότι είναι υποχρεωτική η στήριξη στο σχολείο τουρισμού, γιατί ίσως είναι το μόνο εφόδιο που μπορούμε να έχουμε σαν εκπαιδευόμενοι παύλα μαθητές, ώστε να μπορούμε να εξελιχθούμε στην καριέρα μας. Ένας από τους σημαντικούς στηριχτές της πόλης του σχολείου τουρισμού είναι το ΙΕΚ Horizon όπου φυτώ, η Κώστα Ναβαρίνο και πάνω απ' όλα το Elite που φιλοξενεί τα 5 σχολεία τουρισμού όλο αυτόν τον καιρό. Η εταιρεία μας μετά από πρόσκληση του 5ου σχολείου τουρισμού συμμετέχει σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση για το νομό Μεσσηνίας και για την Πελοπόννησο και για την περιοχή μας, γιατί νομίζουμε ότι ο τουρισμός είναι το α και το ω για την ανάπτυξη της περιοχής και εμείς έχοντας επενδύσει σε τεχνολογικό εξοπλισμό και σε προϊόντα ανταγωνιστικά προσπαθούμε να δώσουμε το καλύτερο προϊόν, τα καλύτερα στρώματα και κρεβάτια έτσι ώστε ο επαγγελματίας και ο επιχειρηματίας του τουρισμού να νιώθει άνετα με τους πελάτες και αυτοί να συστήνουν την περιοχή μας σε έναν ιδανικό προορισμό για διακοπές. Έχουμε βάλει κρεβάτια και στρώματα από καλή ποιότητα που νομίζουμε ότι θα τα δουν οι επαγγελματίες του τουρισμού και θα δουν ότι είναι εισάξια και ίσως και καλύτερα κατασκευαστικά από τον ανταγωνισμό. Είμαστε στην περιοχή, το after sales service είναι πάντα αξιόπιστο και τα προϊόντα μας είναι φάμιλα πολλών οίκων του εξωτερικού. Και ας μην ξεχνάμε ότι αξίζει μια καλή επένδυση στον ύπνο γιατί περνάμε το 1/3 της ζωής μας εκεί. Ο πελάτης που θα έρθει για διακοπές, για το πρώτο που θα παραπονεθεί είναι ότι ξύπνησε κακά το πρωί και δεν κοιμήθηκε καλά το βράδυ. Οπότε πρέπει να επενδύσουμε σε ένα καλό στρώμα και προϊόν ύπνου από το να ξεκινήσουμε με άλλα πράγματα την ανακαίνησή μας ή την κατασκευή του ξενοδοχείου μας. Ο πελάτης ήταν λίγο στραβά να του βάλει στον καθρέφτη, λίγο πιο πέρα να του βάλει στο ποτήρι, δεν θα το δει ή θα κάνει λιγότερες παρατηρήσεις αν ξυπνήσει το πρωί και είναι πιασμένος, τον ενοχλεί το κρεβάτι, το στρώμα του είναι λεκιασμένο και η ανατομικότητα δεν είναι αυτή που πρέπει. Οπότε επενδύοντας εμείς σε τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα του ύπνου, προσπαθούμε να δώσουμε τα καλύτερα προϊόντα έτσι ώστε και οι επαγγελματίες να μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στην αγορά τους και οι πελάτες να είναι ευχαριστημένοι και να μην έχουν προβλήματα οι τουριστικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των διακοπών. Εκ μέρους του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Μεσσηνίας, χαιρετίζουμε την 5η κατά σειρά έναρξη του τουριστικού σχολείου Καλαμάτας και ευχόμαστε ευόδοση όλων των υπόλοιπων δραστηριοτήτων που έχει σχεδιάσει. Θα θέλαμε να πούμε και να επισημάνουμε ότι η διαβίου μάθηση αποτελεί το κυρίαρχο ζητούμενο και το μεγάλο όπλο και εφόδιο για το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολούνται στον τομέα των υπηρεσιών και ιδιαίτερα στον τουρισμό. Η δράση αυτή που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια από τον Ανδρέα και από τον Κώστα μας έδωσε την ευκαιρία να μπορέσουμε και εμείς να συμβάλλουμε στο να μπορέσει ο κόσμος να αποκτήσει περισσότερες γνώσεις και να υποφεληθεί από όλες αυτές τις δράσεις που θα λάβουν μέρος αυτές τις μέρες που γίνεται το 5ο σχολείο τουρισμού.